Ραπτό.gr, με έστειλε μήνυμα ο κομμουνιστής. Όλες οι εκπομπές μαγνητοσκοπημένες και ζωντανές από το site το Ραπτό.gr, το οποίο γράφει και επιμελεί ο κομμουνιστής, κόβει, ράβει και κάνει αυτή τη δουλειά τη μεγάλη. Το μεσημέρι ο ΠΑΟΚ σε ένα πολύ περίεργο παιχνίδι, έτσι, από τα περίεργα παιχνίδια. Έχασε ένα 0 από τα Γιάννενα. Για άλλη μια φορά ο Πετράκης δημιούργησε παράδοση με τον ΠΑΟΚ. Πολλοί θα πούνε ότι ήμασταν άτυχοι. Πολλοί θα πούνε ότι ήμασταν άστοχοι. Πολλοί θα πούνε ο Πασχαλάκης ότι έκανε το καλύτερο του παιχνίδι. Είναι κάτι από αυτά που λες δεν ισχύει δηλαδή? Εγώ είδα ότι τα Γιάννενα, ναι, τα Γιάννενα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είδα το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού να στέκονται τέσσερις όρθιοι. Γιάννενα Ολυμπιακός 0-2. Τέσσερις, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, στόπερ αριστερό, στόπερ δεξί. Να περάνε μια σέντρα, να κάθονται σαν κολόνες και ο Περιστερίδης πέμπτη κολόνα και να βάζει ο Γκαρντόσο τον γκολ. Και σήμερα είδα 11 παίχτες, τη χειρότερη ομάδα που πέρασε ποτέ από την Τούμπα, τα Γιάννενα, να στέκονται. Ταμπουρωμένοι πίσω. Να στέκονται ταμπουρωμένοι στα 35 μέτρα και ο ΠΑΟΚ μέσα σε αυτά τα μέτρα κάθε 1,5-2 λεπτά να βρίσκει ευκαιρίες για γκολ και να τις χάνει. Καλά, ο Πάσος, sorry λίγο Κώστα, αλλά έχει και πολύ ρέντα. Και σε πολύ, το δικό μας πολύ, δεν πολύ, πολύ κακή ομάδα ο ΠΑΣ Γιάννενα. Δεύτερη πάσα, τρίτη πάσα στο παιχνίδι του δεν είχε. Κακή ομάδα. Ένα περίεργο του ΠΑΣ Γιάννενα σήμερα είναι ότι αντί για 5-3-2 παίζει 4-4-2. 4-4-1-1. Με τετράδα στην άμυνα. Με Λόπεθ, ποιος δεν είναι αριστερός μπακ. Ένα Καρανίκ αντί του Μπουκουβάλα. Παίζει με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Παίζει αντί για 5-3-2, 4-4-1-1. Και έχεις τον Μπουκουβάλα έξω, μέσα τον Καρανίκα. Και έχεις το Σκόνδρα με τον Μιχαήλ Στόπερ στην ευθεία. Τζιμόπουλο στα χαφ. Με ένα Γκούτρα, τον Κοζορώνη. Και το Λίλα με τον Ακώστα να είναι περιφερειακός και ο Γιάκος ένας βαρύς σέντερφορ. Πολύ κακή ομάδα. Άθλια ομάδα. Για 5 γκολ ο ΠΑΣ Γιάννενα. Ο ΠΑΣ Γιάννενα βρήκε την ευκαιρία και κέρδισε. Ο ΠΑΟΚ δυστυχώς έχει μεγάλο πρόβλημα στο σκοράρισμα από το σέντερφορ του. Επίσης θεωρώ απαράδεκτο από τον Νίβιτς να αφήσει 88 λεπτά έξω τον πιο καλό του φορ, τον Περέιρα, και να βάλει μέσα την πλατιπόδα, την Τουσταμπάνα, τον Κουλούρη και τον μόνιμα ταλαιπωρημένο ψυχικά. Το μόνο λάθος που είχε κάνει σήμερα ο Ίβιτς είναι αυτό. Ναι, αυτό εδώ πέρα. Έχεις 88 λεπτά έξω 85. Τον καλύτερο σου φορ, τον πιο φορμαρισμένο, από τραυματισμό μεν, αλλά με καλύτερα στοιχεία. Διείσδυση ένας με έναν καλά τελειώματα και με βάζεις το κακέκτυπο του Κλάου στον Κουλούρη, ο οποίος πήρε πολλές ευκαιρίες και δεν τις πήρε και φαίνεται ότι δεν είναι από το ίδιο εργοστάσιο ο παίκτης αυτός. Ο Κλάους με τα ψυχολογικά και τα σωματικά είναι εκτός κλίματος. Έχει ένα τζαλμά κάμπος. Ήταν και άτυχος στη φάση του Δοκαριού εκεί, έτσι. Δεν έχει ατυχία εδώ. Εντάξει. Ήταν και άτυχος εκεί. Εντάξει. Έχει τζαλμά κάμπος, ο οποίος είναι καλός τενασμένα, σεντράρει, φορτώνει, αλλά δεν μπορεί να εκτελέσει. Δεν μπορεί να εκτελέσει, είναι ανίκανος. Πολύ καλό στενασμένα, ταχύτατο. Δεν μπαίνει τόσο μέσα για να εκτελέσει. Και όταν εκτελεί, είναι για κλωτσιές. Και έχει τον Πέλκα έξω αριστερά. Ο Πέλκας, το είπαμε πάρα πολλές φορές, πρέπει να βρει μια ομάδα στο Βέλγιο, στην Αγγλία, στη Δανία, Β' Εθνική, Γ' Εθνική στη Γερμανία, Β' Εθνική στη Γερμανία, που να παίζει 3-5-2 ή 4-4-2, να γίνει ο δεύτερος center forward. Δεν μπορεί να μπει από έξω προς τα μέσα. Δεν μπορεί. Πρέπει να του τη φέρεις και να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Τα ποδαράκια του είναι φτερούγες. Η κόρη μου η Ευγενία 11,5 χρονών σουτάρει με περισσότερο δύναμη από τον Πέλκα. Ποιος πρέπει να δυναμώσει. Να δυναμώσει ο Πέλκας ταχυδυναμικά. Δεν θα πω άλλα πράγματα. Εγώ είδα μια ομάδα τόσο κακή όπου οι εκτελέσεις των παιχτών του ΠΑΟΚ ήταν αθλειότατες. Βέβαια ο ΠΑΟΚ, να πω ότι έκανε καλό παιχνίδι. Δεν ήταν ο ΠΑΟΚ κακός. Ήταν κακός στις εκτελέσεις του. Γιατί και πλευροκόπησε και κάθετα μπήκε. Και τα μπακ του βγήκανε. Και αντεπιθέσεις δεν έφαγε.
και κόντρα επιθέσεις δεν έφαγε. Βάλανε αυτή ένα τσαπατσούλι, ένα μαύρο μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Πώς τον λένε, ένα μαμπούλο, ένα τσαπατσούλι με ένα μαύρο. Βαρύς. Ένα βαρύ, ένα μπέρδεμα εκεί πάνω με το Βαρέλα, ένα γελίο, μια γελία κατάσταση κτλ. Αλλά μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ότι δεν χρησιμοποιήθηκε ο τρίτος στόπερ. Ακόμα και όταν ο ΠΑΟΚ βομβάρδιζε τον αντίπαλο στο γήπεδο. Και δεν έχω δει στην Τούμπα χειρότερα χαφ από τον Κοζορώνη, τον Γαρουφαλιά και τον Κούτρα. Δεν θα βρει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα, πιστεύω, τόσο κακούς χαφ να έχει τόσο κατοχή της μπάλας, να μην μπορούν να κρατήσουν αυτή την μπάλα, να την αλλάξουν δύο φορές, να μην μπορούν να βγάλουν τον Μπας Γιάννενα σε κόντρα επιθέσεις. Είναι πλασματικό το 1-0. Είναι πλασματικό το 1-0 εναντίον του ΠΑΟΚ. Έτσι ένα πρέπει να το σκορπίσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ ένα πρωτάθλημα ολόκληρο σε μάτς τα οποία υπερέχει, σε μάτς τα οποία έχει κατοχή, στα μάτς τα οποία φορτώνει, να έχει τους δυο τους center forward σε αθλία κατάσταση και ο τρίτος που είναι καλύτερος να είναι απ' έξω.